Ήδη η συγκεντριά μας έχει αναφερθεί αναλυτικά και στην Επιτροπή και εδώ. Θα ήθελα να επαναλάβω ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την εκτίμησή μας για αυτό το νομοσχέδιο. Τι κάνει το νομοσχέδιο? Κάνει κάποιες επιμέρους παρεμβάσεις σε βασικές ενότητες που αφορούν τη σύνθεση της οντότητας των σημερινών ενόπλων δυνάμεων. Κάνει κάποιες ρυθμίσεις αποσπασματικά που ορισμένες κινούνται σε θετική κατεύθυνση και θα τις ψηφίσουμε. Ωστόσο όμως, στο σύνολό τους απέχουν πολύ από το να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες του προσωπικού, των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και του ελληνικού λαού. Και εδώ ξεκινάμε από μία βασική αρχή και ριζική διαφωνία μας με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Ποια είναι η αποστολή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας? Είναι η διασφάλιση των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας δηλαδή, και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Τελεία. Και συνεχίζουμε αποκλειστικά. Αυτή είναι η άποψη του ΚΚΕ και ανεξάρτητα από το πώς εκφράζεται, η άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Λέω ανεξάρτητα πώς εκφράζεται πολιτικά. Είναι έτσι όμως? Αυτό το ρόλο έχουν μόνο οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας? Όχι βέβαια. Άλλωστε υπόθηκε και από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Αποστολάκη, ότι είναι παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο. Βλέπε ΝΑΤΟ, βλέπε υπεραλισμός, βλέπε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, στο Αφγανιστάν ο ελληνικός στρατός είναι παράγοντας ασφαλείας? Γιατί παράγοντα ασφαλείας μιλάμε? Από τότε λοιπόν που είναι η χώρα μας στο ΝΑΤΟ, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έχει πλήρως ενταχθεί σε όλους τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, που πάντα ήταν το οπλισμένο χέρι του υπεραλισμού, ο αδίσταχτος δολοφόνος των λαών, εκείνος που διαφυλάτει τα συμφέροντα του κεφαλαίου, εκείνοι που προστατεύουν με το αίμα των λαών, με καταστροφές, με πολέμους κλπ, την κυριαρχία του καπιταλιστικού συστήματος. Έχει καμιά σχέση η πολιτική του ΝΑΤΟ όπως τη γνωρίσαμε, θα πω και μετά το 1990, γιατί πριν είναι γνωστή ή τέλος πάντων έχουμε όρο να την αναλύσουμε. Έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα του λαού μας? Έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα γενικότερα των λαών της περιοχής, όπου καλούνται οι ένοπλες δυνάμεις να υπηρετήσουν τη στρατηγική του? Και για να το δούμε και οικονομικά, μια και μιλάμε. Ο ελληνικός λαός χρηματοδοτεί με 4,1 δις κάθε χρόνο, πάνω από το 2% του ΑΕΠ. Έχει πάρει και συγχαρητήρια από τον Τραμπ και έχει γίνει και μνήμα να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Αδρά. Τι χρηματοδοτεί άραγε? Την προστασία των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας? Είναι ένα μέρος βέβαια, δεν θέλουμε να το διαγράψουμε. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, με όλες τις εξελίξεις και με αυτά που υπόθηκαν, χρηματοδοτεί τη συμμετοχή στα αμερικανοανατολικά υπεραλιστικά σχέδια. Πολλαπλά την χρηματοδοτεί. Πώς? Πρώτον, εξοπλισμοί. Το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και το τι συμβαίνει και σήμερα με την υποχρέωση της χώρας να εξοπλίζεται με όπλα νατοϊκά αποκλειστικά, πέρα από εξαιρέσεις που υπάρχουν, S-300 και τα τορμιένα, για να κουμπώνουν με τα νατοϊκά. Γιατί άραγε να κουμπώνουν? Γιατί το να κουμπώνουν σημαίνει ότι μπορούν να τα διεξοδοτρώνουν κιόλας σε μια περίοδο κρίσης που οι Αμερικάνοι θα πάρουν άλλη θέση, σε μια περίοδο πολέμου. Και υποχρεώνεται να αγοράζει πανάκριβα όπλα και μη αποτελεσματικά για το γεωγραφικό ανάγλυφο, όπως λένε, της χώρας μας και της περιοχής, και όμως τα αγοράζει. Δεύτερον, και εδώ έχουμε ξανακάνει το ερώτημα, αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με τις ασκήσεις, τις πολεμικές, είναι ασύλληπτο. Δεν έχει ξανασυμβεί σε καμιά περίοδο της ιστορίας της χώρας. Πόσα δισεκατομμύρια πληρώνει ο ελληνικός λαός
Παράδειγμα, Νορβηγία. Τι δουλειά έχει στη μεγαλύτερη άσκηση μετά τον ψυχρό πόλεμο, με τεράστια στρατιωτικά μέσα και 50.000 προσωπικό, που στείλαμε F-16 για αξιωματικούς. Σε μια ώρα λένε, και έτσι είναι, 10.000 είναι μόνο τα καύσιμα στα F-16. Πάρτε φθορές, πάρτε προσωπικό, πάρτε ανταλλακτικά, πάρτε επισκευές. Για ποιο λόγο λοιπόν, τι δουλειά έχει η Ελλάδα εκεί, υποχρεώνει, πώς το λένε, εκπληρώνει διεθνείς υποχρεώσεις, τι διεθνείς υποχρεώσεις, για την προετοιμασία του ΝΑΤΟ με πόλεμο με τη Ρωσία. Τι δουλειά έχει στη Μαύρη Θάλασσα στις τελευταίες ασκήσεις που πήγε? Ποιος είναι ο αντίπαλος? Πέστε μας τα σενάρια. Τι δουλειά είχε η κοινή άσκηση παλιότερα Ελλάδας, Ισραήλ, Αμερικάνων στο πεδίο των Γρεβενών? Ποιο ήταν το σενάριο? Το Ιράν ήταν. Ποιος πληρώνει? Ο ελληνικός λαός, πέρα από το ότι εμπλέκεται. Τεράστια. Έχουν ξεπεράσει, λέω, κάθε προηγούμενο. Και είναι ασκήσεις καθαρά επιθετικές πολεμικού περιεχομένου. Τρίτον, δομή των ενόπλων δυνάμεων. Το 40% λέει το ΝΑΤΟ και εφαρμόζεται δυνάμεις ταχείας επέμβασης στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ. Δηλαδή θα σκοτωθούν οι Έλληνες στρατιώτες και θα πληρώνει ο ελληνικός λαός γι' αυτό, για τα επιθετικά σχέδια του ΝΑΤΟ? Τι σχέση έχει αυτό με την εθνική άμυνα? Τέταρτον, να πω και κάτι ακόμα. Ο κ. Πρωθυπουργός παρουσίασε σαν μεγάλη επιτυχία την επιτήρηση του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας σήμερα, η οποία είναι η δεύτερη επιτήρηση με το Μαυροβούνιο. Αλήθεια? Θα πληρώνει ο ελληνικός λαός τα F-16 και δεν ξέρω τι άλλα αεροσκάφη θα πάνε για να επιτηρούν? Για ποιο λόγο? Τι συμφέρον έχει? Είναι, λέει, η ασφάλεια. Στην ποια ασφάλεια στην περιοχή? Είναι ή δεν είναι αποφάσεις και υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ? Και στο νομοσχέδιο λοιπόν, και αυτά είναι πιο ουσιαστικά, πέρα από τα επιμέρους που εμείς δεν τα αποτιμάμε καθόλου γιατί αφορούν το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, ουσιαστικά προσαρμόζει ακόμα παραπέρα τις δομές, δηλαδή προσωπικό, υλικό, εκπαίδευση, υπηρεξιακές υποδομές, στις αμερικανονατοικές προδιαγραφές. Παράδειγμα, τι λέει το ΓΕΘΑ? Πρέπει, λέει, να προχωρήσουμε στη διαλειτουργικότητα, φουσκολμι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 im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 
τις υποχρεώσεις στο ΝΑΤΟ. Άρα η ιδέα λειτουργικότητα δεν αφορά την εθνική άμυνα. Αφορά τις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ που είναι ποιες. Ποια είναι τα σχέδια του ΝΑΤΟ σήμερα και όλα τα σενάρια. Τα στρατιωτικά. Υπάρχουν στρατιωτικοί, δεν είναι εδώ μέσα, τα οποία τα ξέρουν. Τα ξέρουμε και εμείς βέβαια, γιατί διαβάζονται σήμερα. Τι είναι, έχει ξεκινήσει από πάνω μέχρι κάτω στα σύνορα της Ρωσίας, διάταξη στρατιωτικών δυνάμεων, γίνεται η μεγάλη αντιπαράθεση για το μοίρασμα αγορών κλπ. Κλπ. Προβάλλεται συνεχώς, τα είπε και ο κύριος Πάιτ, θα πω μετά, ο ρωσικός κίνδυνος, όχι ότι οι Ρώσοι είναι καλή η Σοβιετική Ένωση, και η Ελλάδα είναι μέρος αυτών των πολεμικών σχεδίων. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, να φτιάξει έτσι τη διαλειτουργικότητα, ώστε να εντάσσεται μέσα στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Αυτό γίνεται πιο φανερό και πιο προκλητικό από την τελευταία επίσκεψη του Διευθυντή του Νατοϊκού Τμήματος, του Αρμόδιου, που τι απέτησε. Πρώτον, τη διασύνδεση των απαιτήσεων, τυποποίηση με προτεραιότητες του αμυντικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Ποιος αμυντικός σχεδιασμός? Ξέρετε κανέναν αμυντικό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ? Για φέρετε μας εδώ. Ας μπουν οι στρατιωτικοί να μιλήσουν. Έχει σχέδιο άμυνας στο ΝΑΤΟ, έχει σχέδιο επίθεσης. Φυσικά πάντα έχει άμυνα. Γιατί μπορεί να χάσει την επίθεση. Είναι επιθετικά τα σχέδιά του ή όχι? Είναι επιθετικά. Δεύτερο, τον έλεγχο εφαρμογής των προτύπων του ΝΑΤΟ κατά τις ασκήσεις και αξιολογήσεις. Δηλαδή, ο ελληνικός στρατός που υποτίθεται αύριο θα υπερασπίσει. Όχι υποτίθεται, το κάνει. Και θα το κάνει και ο ελληνικός λαός. Και το έχει αποδείξει στην ιστορία του. Λέω, ο ελληνικός στρατός λοιπόν τώρα πώς θα αξιολογείται με βάση τα νατοϊκά πρότυπα? Για ποιο λόγο? Για να ανταποκρίνεται στις νατοϊκές αποστολές. Φυσικά θα κάνει και κάνουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, γιατί τα ζουν αυτά. Μην κοιτάτε που δεν τα λένε. Ξέρουν πώς φέρονται και οι νατοϊκοί, ξέρουν και τα σχέδια αυτά και ξέρουν και το τι πρέπει να κάνουν
αλλά είναι οι συνθήκες τέτοιες που δεν μπορούν να εκδηλώνονται ακόμα. Τρίτον, ελληνικές πρωτοβουλίες θα ελέγξει ο Νατοϊκός στην εμβάθυνση της εκπαίδευσης, στην τυποποίηση του ΝΑΤΟ. Έχουμε και ελεγκτή. Δεν είναι μόνο τα μνημόνια και η επίτροπη και όλοι που ελέγχουν, έχουμε και Νατοϊκό. Και εκεί βάζει βαθμό. Αν είμαστε καλοί, αν δεν είμαστε καλοί. Επομένως, ποια είναι η επιδίωξη να ταυτιστεί ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, με τα σχέδια και τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων, με τα αντίστοιχα σχέδια του ΝΑΤΟ. Και επαναλαμβάνω, όλες οι ασκήσεις που γίνονται, ή τουλάχιστον να μην πω όλες, να πω το 99% για να μην είμαστε απόλυτοι, είναι νατοϊκού προσανατολισμού και νατοϊκής κοπής και χρηματοδοτούνται και από το λαό. Τέταρτο σημείο. Δώστε μου λίγο χρόνο. Όχι πολύ. Η Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υποτίθεται αντιπεραλιστική και όλα τα υπόλοιπα, έχει μετατραπεί σε μια απέραντη βάση. Πάρτε το χάρτη. Πάρτε το χάρτη. Ούτε στην περίοδο του ψυχρού πολέμου ονομαζόμενου δεν ήταν έτσι. 4 καινούργιες βάσεις έχει δώσει τούτη η κυβέρνηση. Και έχει και στη διάθεση κι άλλες. Και όχι μόνο άλλες, θα πω παρακάτω, για να τα ακούσουν τουλάχιστον εκείνοι που μας ακούνε. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αντικειμενικά σε στόχο σε μια περίπτωση σύγκρουση γενικότερης και περιφερειακής. Τι σημαίνει άλλο η βάση ντρόουν στη Λάρισα? Ότι παρακολουθεί και τη μύγα που πετάει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Την παραδώσα τους Αμερικάνους δηλαδή. Τον έλεγχο του εναέριου, αλλά όχι μόνο του εναέριου, αλλά και, και της γης και παντού. Και μάλιστα ο κύριος Πάετ, στην τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, ομιλία του, έχω χάσει το λογαριασμό. Και ρωτάω λοιπόν για το λογαριασμό αυτόν. Από πού ως πού ο Αμερικάνος πρέσβης μιλάει στη σχολή Ευελπίδων, μιλάει στη σχολή Εθνικής Άμυνας, μιλάει στη σχολή Ικάρων? Τι είναι, διοικητής του στρατεύματος, υπουργός άμυνας της Ελλάδας? Τι ξεφτύλα είναι αυτή δηλαδή? Ούτε προσχήματα. Και τι είπε? Εκτός των άλλων, πήγε στη σχολή Εθνικής Άμυνας και είπε για τον πόλεμο στη Συρία, για τους κινδύνους στην περιοχή. Αυτά είπε. Και τι άλλο είπε? Και ρωτάμε να απαντήσει ο υπουργός. Τι εννοούσε? Ακριβώς διαβάζω. Πέρα από τη Σούδα, υπάρχουν και άλλες μη νόμιμες, εντός εισαγωγικών, τοποθεσίες για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, για τις οποίες είμαστε ευγνώμονες. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέει, που μας δίνει και μη νόμιμες. Και ευχαριστούμε για την εγκατάσταση της τέταρτης αεροπορικής ταξιαρχίας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη. Αλήθεια, τι ακριβώς λέει? Για στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, για τις οποίες είμαστε ευγνώμονες. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι ανθρωπιστικές, είναι δολοφονικές. Και η ιστορία το μαρτυράει. Ιουγκοσλαβία, τι θέλετε, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία. Αίμα πολύ. Γεμάτο. Πέρα από αυτό, και με τη χρήση λιμένων και αεροπλοείας, δεν θέλω να τα επαναλάβω γιατί υπόθηκα να μην φάω τον χρόνο, και με το θέμα της αεροπλοείας, τι γίνεται στην πραγματικότητα? Βέβαια, ο κύριος Υπουργός μας είπε ότι καταλαβαίνει, λέει ο κύριος Ρήγας, με έναν καλό τρόπο, λέει ότι καταλαβαίνω την προσέγγιση, αλλά δεν είναι αυτό. Λοιπόν, ξέρετε κύριε Ρήγα, φυλαχτείτε από τέτοιες δηλώσεις. Γιατί δεν θα μπορείτε να τις διαψεύσετε μετά. Γιατί όταν λέγαμε εμείς για Αλεξανδρούπολη, τρέγαμε για Στεφανοβή και όλα τα υπόλοιπα, μας λέγατε ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όταν λέγαμε για πυρηνικά στον Άραξο, παλιότερα οι κυβερνήσεις λέγανε δεν υπάρχουν και τα βρήκαμε όταν τα πήραν. Και τώρα προετοιμάζεται πάλι και γίνεται επιθεώρηση από τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους να εγκατασταθούν. Αυτούς τους σκοπούς υπηρετεί. Σε ό,τι αφορά τώρα τα προβλήματα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Λύνονται τα προβλήματα του προσωπικού, όχι. Στεγαστικά. Ιεραρχία. Εξέλιξη. Αμοιβές υπεροριών. Νυχτερινά. Υπηρεσίες. Ασφάλεια του εργασιακού χώρου. Δεν λύνονται. Γίνονται κάποιες παρεμβάσεις που έχουμε τοποθετηθεί. Είναι θετικές ορισμένες. Δεν είμαστε εμείς μικρόψυχοι. Οτιδήποτε θετικό βολεύει και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και γενικότερα, το στηρίζουμε, παρότι θεωρούμε ότι τα περισσότερα είναι ασπιρίνες. Για να υπάρξουν οριστικές λύσεις,
χρειάζεται ριζικά διαφορετική πολιτική, ένοπλες δυνάμεις στην υπηρεσία του λαού και της χώρας, ένοπλες δυνάμεις που δεν θα υπηρετούν υπεριαλιστικά σχέδια, αλλά θα υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού, την εδαφική ακεραιότητα και δεν θα είναι παρακλάδι των αμερικανοανατολικών και ευρωνασιακών στρατευμάτων. Δύο λόγια για την τροπολογία. Η τροπολογία που καταθέτουμε είναι γέννημα της απέτησης εκατοντάδων στελεχών και δεκάδων οργανώσεων των ενόπλων δυνάμεων. Παρεπιπτόντως, οι 22 οργανώσεις που ήταν μέλη της ΠΟΕΣ έχουν διπλάσια μέλη και τριπλάσια πιθανά από τους υπόλοιπους, οι οποίοι δημιουργήθηκαν εν κριτό και παραβίσεις. Δεύτερο, είναι εκείνοι που άνοιξαν το δρόμο για το συνδικαλισμό με διώξεις, με κυνηγητά τόσα χρόνια και με κάποια νομικά τερτύπια, αν δεν θέλει να το πούμε, μένουν εκτός. Εμείς τι ζητάμε? Να λειτουργήσουν με το 1264, όπως λειτουργούν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όλου του εργατικού, του δημοσιοπαλλικού κινήματος. Αυτό ακριβώς ζητάμε. Και γίνεται αποδεκτό από όλους, εκτός αν άλλοι έχουν αλλάξει γραμμή τώρα, γιατί ακούσαμε και τέτοιες δηλώσεις. Τέρμα συνδικαλισμός στις ένοπλες δυνάμεις, δεν την άκουσα και δεν θέλω να πω το όνομα. Πάντως ήταν από πρώτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εμείς όλοι οι υπόλοιποι συμφωνούν ότι η βάση πρέπει να είναι 1264 και φαντάζομαι ότι θα γίνει δεκτή, γιατί παρόμοια έχει καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις 10 οργανώσεις. Ενδεικτικά είπαμε πάνω από 2 και 10 να είναι και 12 να είναι. Δεν έχουμε κανένα τέτοιο θέμα και νομίζουμε ότι θα είναι μια μεγάλη, σοβαρή απόφαση. Και τι φοβάστε αλήθεια? Φοβάστε τους στρατητικούς να έχουν δικαιώματα να φτιάξουν συνδικαλιστικές οργανώσεις? Εδώ τους υπερασπίζουν τα σύνορα της χώρας. Και με τα όπλα μάλιστα. Και με τη ζωή τους άμεσα. Και τους φοβάστε? Το αντίθετο. Ηθικό είχε ο λαός μας και οι ένοπλες δυνάμεις όταν υπεράσπιζε την πατρίδα του και τα λαϊκά συμφέροντα. Και ηθικό δεν έχουν οι διάφοροι μισθοφόροι των Αμερικάνων και των άλλων που κάνουν επιθετικούς πολέμους. Και αυτό έχει αποδείξει στην ιστορία και στο Βιετνάμ και σε άλλους πολλούς. Τι φοβάστε λοιπόν να έχουν όλα τα δικαιώματα, να ενταχθούν όπου θέλουν και να υπάρχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, παίρνοντας υπόψη βέβαια κάποιες ιδιομορφίες. Όσο για τα ΕΑΣ, κρατάμε τη δήλωση. Απλά θέλω να σας θυμίσω, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν δοθεί πολλές υποσχέσεις τέτοιες μέχρι τώρα. Ελπίζουμε, κρατάμε τη δήλωση. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα τακτοποιηθεί και δεν θα πάει στις καλέντες όπως πήγε παλιότερα.